Κύριε Μητσοτάκη, κάνατε το λάθος μάλλον να μιλήσετε για άλλη μια φορά από αυτό εδώ το βήμα για το περιβόητο ηθικό πλεονέκτημα. Τι ακριβώς θέλετε να συγκρίνουμε? Τι θέλετε να συγκρίνετε? Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς έναντι της ηθικής, της πανθομολογούμενης ηθικής απαξίας του παλιού πολιτικού συστήματος, του οποίου βασικοί εκφραστές είστε εσείς οι ίδιοι και τα ίδια πρόσωπα. Κάνατε το λάθος να αναφερθείτε και στον κύριο Παπαγγελόπουλο, εσείς να μιλάτε για οικογενειοκρατία και για διορισμούς σε μια επιχείρηση η οποία λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και δεν διορίζει τους δικηγόρους της. Δεν διορίζει τους δικηγόρους της. Παρακαλώ. Εσείς είχατε διορίσει. Παρακαλώ. Και τα τρισέγγωνα και μέχρι και όλα τα βαφτιστήρια που είχε ο νομός των Χανίων και ολόκληρη η Κρήτη. Και μιλάτε εσείς για οικογενειοκρατία. Κάνατε όμως ολόκληρο χαμό, εκτός από τα σόγια του Πολάκη, βέβαια, ξέρονται. Κάνατε ολόκληρο χαμό για την επέκταση επιδόματος ενοικίου και σε εξοικονομικούς υπουργούς, γιατί οι βουλευτές το είχαν πάντα και επεκτάθηκε αυτό, το ψηφίσατε κι εσείς, και η κυρία Αντωνοπούλου αποφάσισε να παραιτηθεί από ευτυχία, γιατί κατανόησε ότι έπραξε σφάλμα, διότι είχε νομίμως το δικαίωμα να λάβει αυτό το επίδομα. Εν τούτης, δεδομένης της οικονομικής της επάρκειας, δεν έπρεπε να το κάνει. Σας ρωτώ, κύριε Μητσοτάκη, η κυρία Αντωνοπούλου είχε την ευθυξία να παραιτηθεί για 23 χιλιάρικα, για 23.000 ευρώ, για τα 23 δισεκατομμύρια που είναι η ζημιά του ελληνικού δημοσίου από το σκάνδαλο του φαρμάκου, θα παραιτηθεί ποτέ κανένας δικός σας? Θα υπάρξει ποτέ ευθυξία από κάποιο στέλεχος παράταξής σας? Αλλά βεβαίως η λέξη ευθυξία γνωρίζω ότι σας είναι άγνωστη. Προφανώς αυτή η λέξη υπάρχει μονάχα στο λεξιλόγιο της αριστεράς, διότι δεν εξηγείται αλλιώς. Ο γραμματέας του κόμματός σας σε δικογραφία συνελήφθη να συνομιλεί με μαφιόζους και να δέχεται δώρα έναντι διευκολύσεων. Καμία ευθυξία. Ο αντιπρόεδρος του κόμματός σας, βασικός φερόμενος ως εμπλεκόμενος, προσέχω τα λόγια μου, βασικός φερόμενος ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση Νοβάρτης, αρνείται φυσικά να παραιτηθεί. Καμία ευθυξία. Ο βουλευτής σας, κύριος Δαβάκης, ξεσπάσε ένα πρωτοφανές ρατσιστικό παραλήρημα απέναντι σε μια κατηγορία συμπολιτών μας, σας εκθέτει προσωπικά και την παράταξή σας. Καμία ευθυξία. Η ευθυξία, κύριε Μητσοτάκη, είναι μια λέξη που δεν εγγράφεται προφανώς στο δικό σας λεξιλόγιο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ναι, είναι αλήθεια. Μας κρίνουν οι πολίτες, μας κρίνει ο ελληνικός λαός με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Πολύ πιο αυστηρά κρίνει εμάς. Και ξέρετε κάτι? Αυτό είναι και το γεγονός που επιβεβαιώνει την ύπαρξη του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Το γεγονός ότι ο ελληνικός λαός μας κρίνει με άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Και στο κάτω-κάτω, και κλείνω με αυτό, κύριε Μητσοτάκη, η κυρία Αντωνοπούλου παραιτήθηκε από ευθυξία και επέστρεψε τις 23.000 ευρώ στα δημόσια ταμεία. Εσείς τα 200 εκατομμύρια δανεικά και αγύριστα που πήρατε με θαλασσοδάνεια από τις τράπεζες λεφτά του ελληνικού λαού, θα τα επιστρέψετε ποτέ στο ελληνικό δημόσιο ή θα είναι για πάντα δανεικά και αγύριστα? Και ένα τελευταίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Κάνατε επίσης το λάθος να αναφερθείτε και στον κύριο Πολάκη, ο οποίος προφανώς και βρίσκεται στην πρότασή σας για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προφανώς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, για έναν λόγο, γιατί δεν τον αγαπά ο κύριος Γεωργιάδης.
Κύριε Μητσοτάκη, ακούστε. Οι δικοί μας φίλοι και συνεργάτες μπορεί να υπήρξαν ήσυχα, κύριε Καράρου. Και ιδιοκτήτες βουλκανιζατέρ. Δεν υπήρξαν όμως ποτέ ιδιοκτήτες offshore, οι δικοί μας συνεργάτες, κύριε Μητσοτάκη. Αυτή είναι η μεγάλη ποιοτική διαφορά την οποία την έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός.